ευρωζώνη βοηθούν προς αυτό, Γαλλία. Αλλά και η ελληνική πλευρά δηλώνει με όλους τους τρόπους, λόγο και έργο που λένε, και με τα κείμενα εννοώ, και με τις δηλώσεις της, ότι αυτός είναι ο βασικός της στόχος, η επίτευξη της συμφωνίας. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία. Και βιώσιμη συμφωνία σημαίνει μια συμφωνία η οποία σταδιακά θα απεγκλωβίζει την Ελλάδα από την σκληρή μέγενη της λιτότητας και τη βάζει σε μια πορεία ανάπτυξης. Διότι οποιαδήποτε συμφωνία που θα έχει έτσι κι αλλιώς και σκληρά μέτρα, αν δεν έχει ταυτοχρόνως μέτρα που απεγκλωβίζουν τη χώρα από τη λιτότητα, θα είναι άλλη μια συμφωνία μέτρα θα είναι αυτά με θυσίες χωρίς νόημα. Χαμένες θυσίες. Δηλαδή, τα μέτρα τα οποία θα υπάρχουν και δεν είναι ανάγκη το να κάνουμε συζήτηση. Αν δεν δούμε το πρόγραμμα. Θα διαπνέονται από την ανάγκη να πληρώσουν αυτοί που δεν έχουν πληρώσει. Σας θυμίζω την έρευνα που έχει κάνει το Γερμανικό Ινστιτούτο Μπρέτζελ. Στην Ελλάδα την έχει κάνει ο κύριος Γιαννίτσης με τον κύριο Ζωγραφάκη. Από την οποία προκύπτει ότι τα χρόνια του μνημονίου, την πενταετία του μνημονίου, αυξήθηκε η φορολογική επιβάρυνση κατά 336%. 37%. Στους μεσαίους και στις λαϊκές τάξεις και στο ανώτερο 9% στους άλλους. Μόνο 9% στους πλούσιους και ευπόρους. Επομένως θα είναι, λέτε, άρα, θα λοιπόν, ρίξει εκεί, το βάρος εκεί, λέτε. Εκεί οπωσδήποτε θα υπάρξει βάρος, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί άλλοι διαπληρώσουν, κύριε Φίλη? Υπάρχει χρήμα, υπάρχει. Κύριε Φίλη. Υπάρχει χρήμα το οποίο έχει φύγει στο εξωτερικό. Μην λέτε ανακρίβειες. Μισό. Υπάρχει χρήμα που έχει φύγει στο εξωτερικό. Όλοι θα πληρώσουν. Έχουμε τη δυνατότητα να το φορολογήσουμε και να τους πάρουμε. Βεβαίως γνωρίζουμε ποιοι είναι όλοι. Τα έχει τράπεζα της Ελλάδος. Όταν τα βγήκαμε εμείς τώρα. Τα έχει τράπεζα από το 2010. Και δεν είναι τίποτα. Μιλάμε για παρανόμους. Όχι, νομίμως, αλλά είναι πλούτος. Το νομίμως τι? Νομίμως, το νομίμως είναι φορολογημένο. Δεν είναι φορολογημένο. Δεν είναι φορολογημένο. Τότε το χρήμα είναι νομίμως. Νομίμως ενώ έχει πάει στο εξωτερικό. Δεν λέω ότι έχουν βγει νομίμως. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα να φορολογηθεί αυτός ο πλούτος ο οποίος έχει φύγει αυτή τη στιγμή από τη χώρα. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις. Θα υπάρξουν, αλλά θα είναι συγκρούσεις με βάση το δίκαιο των ανθρώπων, που είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στην Ευρωβουλή. Και άλλα τέτοια μέτρα θα υπάρξουν, τα οποία θα δώσουν μια κατεύθυνση κοινωνικής δικαιοσύνης σε ένα πακέτο μέτρων που θα έχει μέσα. Αυτό το λέτε, κύριε Φίλη, για να λιάνετε λίγο το άλλο μέτωπο, διότι θα πληρώσουν οι πάντες στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε. Άλλο να πληρώσουν όλοι, όχι. Και άλλο να πληρώσουν. Με συγχωρείτε, γιατί σύγχρονα, και ο έμφυα και η έκταση φορέ και όλα τα υπόλοιπα θα πέσουν επί των πάντων. Μην επαναλαμβάνετε αυτά που τα ακούσαμε αυτά πριν το Ευρωβουλευτικό Συμβούλιο. Είναι αλήθεια, δεν τα ακούσαμε. Εκρήθησαν αυτά. Αυτά εκρήθησαν. Δεν πληρώθησαν όμω ακόμα. Εκρήθησαν αυτά στο δημοψήφισμα. Ξέρει ο κόσμο που θα έρθει. Και ο λογαριασμό που θα έρθει τώρα. Θα είναι λογαριασμός που θα έχει μέσα κοινωνική ευαισθησία και αναδιανομή. Μισό λεπτό. Δεύτερον. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και γιατί δεν το κάναμε, ρε παιδιά, μια εβδομάδα πριν. 10 μέρες πριν. 15-20 για να κλείσουν τράπεζες. Διότι υπήρχε θέμα, επαναλαμβάνω, επιβαρύνσεων από το θέμα της διαπραγμάτευσης. Μεγάλων επιβαρύνσεων. Δεν μπορέσαμε επί 5 μήνες να κάνουμε βήματα, διότι ήμασταν μπλοκαρισμένοι διαπραγμάτευσης. Εδώ νόμο για την ακραία φτώχεια ψηφίσαμε και μας λέγανε από το εξωτερικό. Γι' αυτό το λέω, κύριε Φίλη. Παραμένει. Ο επικεφαλής του Eurogroup μας έλεγε από το εξωτερικό. Ο κύριος Κοστέλο μας έλεγε ότι είναι μονομερής ενέργεια. Δίναμε χρήματα, λίγα όσα μπορούσαμε, για να αντιμετωπίσουμε την ακραία φτώχεια. Το ψηφίζαμε νόμο και μας λέγανε να παίξουν μονομερής ενέργεια. Η φοροδιαφυγή σας εμπόδισε κανείς να ψηφίσετε? Τώρα λοιπόν, όχι. Γιατί ακούω από χθες διάφορα στελέχη να λένε: θα τσακίσουμε τη λίστα Λαγκάρντ, θα τσακίσουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Όπως είχατε τη λίστα Λαγκάρντ. Τι έχετε προχωρήσει? Έχουν αρχίσει και πληρώνουν. Προχωρήσαμε την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά. Από τη λίστα Λαγκάρντ, επί των ημερών της κυβέρνησης Τσίπρα, στο πρώτο πεντάμινο, έχουν πληρώσει οι άνθρωποι χρήματα. Κύριε Φίλη, βρισκόμαστε. Αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Στην ουσία, αυτό λέω. Βρισκόμαστε σε μια φάση τώρα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και θα φανεί, θα το δει ο κόσμος αυτό το πράγμα, να επιβάλλουμε μέτρα με στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία και αναδιανομή. Δεν θα πληρώσουν ξανά αγωγίστως. Αυτοί οι οποίοι έχουν πληρώσει τόσο καιρό. Θα πληρώσουν. Καμία αντίρρηση. Κύριε Φίλη, δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. Θα πληρώσουν. Πείτε ότι θα πληρώσουν όλοι. Για να είστε ακριβείς. Θα πληρώσουν αναλόγως. Αλλά θα πληρώσουν περισσότερο οι πλούσιοι. Αυτό που λέει η σύνθεση αριστερά. Πείτε το λοιπόν. Θα πληρώσουν αναλόγως αυτών που έχουν οι άνθρωποι. Αυτοί, επειδή σας ακούω να το επαναλαμβάνετε αυτό, θέλω να μου διευκρινίσετε γιατί αυτή τη φορά θα το πετύχουμε τη στιγμή που αυτή ακριβώς ήταν η σύγκρουση που υπήρξε στην πρώτη δημοψηφίσματος περίοδο. Εκεί απορρίφθηκε η ελληνική πρόταση των 8 δισεκατομμυρίων. Αυτό έλεγε η κυβέρνηση προς τους εταίρους, ότι θέλετε να κάνετε στο ταξικό πεδίο παρέμβαση, αλλάζοντας τα βάρη που εμείς τα μεταθέτουμε στις πλάτες εκείνων που έχουν. Χθες στην Ευρωβουλή, το ακούσατε? Το άκουσα τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει αυτό.
Η συμφωνία είναι αυτό που μας κάνει να λέμε ότι, θα γίνει τώρα, ενώ δεν έγινε πριν. Η συμφωνία που θα υπογραφεί, και υπάρχουν όρια για να υπογραφεί μια συμφωνία που δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό πλαίσιο της Ευρώπης, αλλά το παγκόσμιο πλαίσιο. Ναι, ακούσατε χθες τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, τον Λιού, να μιλάει για τις γεωπολιτικές ανατροπές που θα υπάρξουν με τον Brexit. Η Γαλλία παίζει έναν πολύ θετικό ρόλο στο θέμα της διαπραγμάτευσης, το έχει διαπιστώσει. Το Δέλτα Νιτάφ, για πρώτη φορά ο Ντάνσεμπλουμ, στο διαβαστικό έγγραφο της ελληνικής αίτησης για τον SME προς τον ESM, μιλάει για την ανάγκη να ειδωθεί το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Ο Ντάνσεμπλουμ. Όχι μόνο το Δουνουτού. Δηλαδή εδώ το πράγμα έχει ανοίξει. Δεν πηγαίνουμε να μοιράσουμε σέντς. Τι άλλαξε σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες? Γιατί αυτά που λέτε τώρα. Το δημοψήφισμα. Μας τα λέγατε και πριν. Αυτό που δυστυχώς εσείς, και όταν λέω όχι εσείς προσωπικά, ο σταθμός δεν κατάλαβε, ούτε πριν ούτε μετά. Πάλι τα μην αρχίζουμε τα ίδια, κύριε Φίλτρο, δεν έχει νόημα. Ξέρω που μιλάω, το ξαναπεί εδώ μέσα. Θα τα πούμε αυτά που θέλετε. Υπήρξε σφικοφωνιά εδώ μέσα. Θα τα δούμε. Υπήρξε σφικοφωνιά κατά της δημοκρατίας. Δες τα βίντεο, θα τα καταλάβετε. Κατά της δημοκρατίας. Δεν αφορά τους δημοσιογράφους. Δεν αφορά τους δημοσιογράφους. Αφορά το σταθμό σας. Σφικοφωνιά κατά της δημοκρατίας. Αυτό άλλαξε. Κατά της δημοκρατίας, κύριε οικονόμου. Κατά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία. Της ελευθερίας του λόγου. 62% είστε εσείς, κύριε Φίλη. Κατάλαβετε το λυπάμαι που είστε στα γαλλικά συνάδελφο. Αυτό άλλαξε. Επαναλαμβάνω. Κατά της ελευθερωτυπίας είστε εσείς. Μην ταυτίζετε με την εργοσία. Ταυτίζομαι γιατί είμαι δημοσιογράφος. Ταυτίζομαι με την εργοσία. Εντάξει, και όταν λοιπόν εσείς είστε κατά της ελευθερωτυπίας και κατά της δημοκρατίας, είναι πλήγμα για εσάς αυτό. Είναι πλήγμα για την αριστερά. Όχι για εμάς. Ξέρετε που βρισκόμαστε. Αφορά τα αφεντικά σας. Σφικοφωλιά κατά της δημοκρατίας. Είστε καλεσμένος, κύριε Φίλη. Είστε καλεσμένοι. Δεν μου κάνετε χατήρι. Αν ήταν σφίγγε. Δεν μου κάνετε χατήρι. Αν ήταν σφίγγε. Δεν μου κάνετε χατήρι. Είστε καλεσμένοι. Ήρθα για να πω αυτό που θέλω να πω. Προφανώς. Παραμονή λοιπόν του να υπάρξει συμφωνία. Και εκεί θέλω να τονίσω. Τι καινούριο υπάρχει. Η λαϊκή εντολή. Τι κερδίσατε επομένως. Τι κερδίσαμε με το δημοψήφισμα. Πρώτα-πρώτα όλοι καταλάβαμε. Εκλογήσατε τον Πρωθυπουργό και μας δέρνουν στο εξωτερικό. Αυτό κερδίσατε. Ούτε αυτό είδα εγώ. Ότι είχαμε ένα κλίμα δραματικό στην σύνοδο που έγινε. Είστε τόσο πολύ τυφλός και στα μάτια και στο μυαλό. Είναι δυνατόν να μιλάτε έτσι. Το κλίμα το είδα εγώ στον δίποδα. Στον δίποδα. Λοιπόν, κύριε Φίλη, είναι τα τέσσερα ταφ. Τα κλίμα εννέα ταφ. Σύμφωνοι. Τυφλός. Δεν αφήνουμε τους αρχαίους να δούμε τα μάτια με τη σύνοδο. Κύριε Φίλη, είναι δεδομένο ότι το κλίμα ήταν χαρούμενο στη σύνοδο. Τι ήταν χαρούμενο το κλίμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει κλίμα μάχης. Υπάρχει κλίμα μάχης. Αξιοπρέπεια εθνική, ευρωπαϊκή ευθύνη. Άρα βοήθησε. Βοήθησε το. Απολύτως. Βοήθησε το δημοψήφισμα. Δυστυχώς, παρά τον κύριο Βέμπερ, τον εκπρόσωπο της ευρωδεξιάς, που φαίνεται ότι ακολουθεί αυτή τη γραμμή και είναι δημοκρατία, αν κρίνει από τις επιθετικές δηλώσεις του κυρίου Μαϊμαράκη. Ο κύριος Αργιανάκης. Που αρνείται να κάνει συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Να κάνω μια ερώτηση. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, τι υπήρξε. Το καθοριστικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Η συνεννόηση των πολιτικών αρχηγών που μαζευτήκαν και είπαν να κουβεντιάσουμε τι κάνουν. Με βάση το δημοψήφισμα όμως έγινε η συνεννόηση. Είναι σαφής κατεύθυνση. Θα μπορούσε να γίνει χωρίς το δημοψήφισμα, ας πούμε, συνεννόηση. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Γιατί το ζήτησε ο Πρωθυπουργός και δεν έγινε. Γιατί υπήρχε αμφισβήτηση. Το ζήτησε ο Πρωθυπουργός και δεν έγινε αυτό. Λέω εγώ τώρα. Υπήρχε αμφισβήτηση κατεύθυνση. Ένα λεπτό. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός συνάντηση. Προσκάλεσε νωρίτερα τον Ευρωπαϊκό και δεν έγινε. Σας απαντώ. Υπήρχε αμφισβήτηση της πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας. Κάλεσε ο Πρωθυπουργός. Τον κύριο Σαμαρά. Κάλεσε. Τον κύριο Σαμαρά που μιλούσε. Τον κύριο Γιαννάκη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε βοήθησε. Μια ερώτηση, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Πριν από το δημοψήφισμα, γινόταν μια συζήτηση επί τη βάση ενός σχεδίου, είτε του δικού σας, το 47 σελίδων, είτε του Juncker, που τα ποσά ήταν κοντινά. Εγώ έτσι ξέρω να τα μετράω. Τα ποσά ήταν γύρω στα 8-8,5 δισεκατομμύρια. Εάν μας έρθει η συμφωνία που τα ποσά είναι μεγαλύτερα από αυτά, είναι καλύτερα ή χειρότερα? Θα σας απαντήσω αμέσως. Αυτό. Πρώτον. Σχέση με το όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό ρωτάει. Αυτό είναι. Έχει τρία στοιχεία η συμφωνία που επιδιώκουμε. Το πρώτον έχει να κάνει πράγματι με τα ποσά που αφορούν τη δημοσιονομική εξυγίανση. Εκεί λοιπόν θα υπάρχουν και δύσκολες αποφάσεις και σκληρά μέτρα, αλλά επαναλαμβάνω και επιδίωξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Το επιδίωξη το κρατάω. Και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Το επιδίωξη λέω. Θα το δείτε, βεβαίως επιδίωξη. Για την άλλη επιδίωξη όλα απόφαση. Κύριε Φίλε, δεν απαντάτε όμως το ρωτήμα. Δεύτερον. Μετά, δεύτερον. Το θέμα του χρέους. Ναι, έπαινε από την αρχή. Ήταν εκτός συζήτησης τότε. Δεν το συντάγανε. Το συζητήσαμε επισήμως. Από όλους τους θεσμούς. Δεν κάνει κανείς τίποτα. Μα ίδιος ο Γιούγκερ είπε για τον Οκτώβριο. Και πριν το είχε πει όμως. Όχι, όχι, τίποτα. Τώρα το είπε. Και ο Ντάζεμπλουμ το διαβιβάζει στον ESM για το δάνειο. Ωραία. Το ελληνικό και λέει και το χρέος μέσα. Και υπάρχει επίσης και η διεθνής
παρέμβαση. Σας ανέφερα νωρίτερα τον Λευκό Οίκο, ο οποίος λέει ότι οποιαδήποτε είναι περιθωριοποίηση Ελλάδος είναι γεωπολιτική ανατροπή. Επομένως είμαστε καλύτερα σήμερα. Βεβαίως καλύτερα. Πολύ πάμε καλύτερα. Για ένα μνημόνιο 50 δις. Για εξαθλίωση με δραχμή και είμαστε καλύτερα. Με το όχι. Αυτό μας λέτε. Ότι λειτουργήσε το όχι. Αν συνεχιστεί αυτού του είδους η συζήτηση, εγώ θα φύγω. Μα τι να συνεχιστεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Διότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει θέμα δραχμής. Δεν υπάρχει το θέμα της δραχμής. Μη συνεχίζετε την προπαγάνδα σας. Κανένα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Όχι από εμάς. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Από την πλευρά της κυβέρνησης. Κύριε Λυριτζίνη, δέσμευση τη. Μπορεί να μιλήσει ο Φίλιππ. Τη κυβέρνηση. Θα σταματήσει η προπαγάνδα. Ό,τι θα υπογράψουμε συμφωνία. Θα υπογράψουμε συμφωνία που θα είναι βιώσιμη. Αυτό και να είναι. Βιώσιμη. Κύριε Θεοχάρη. Η κυβέρνηση. Αυτό που λέει ο κύριος Φίλιππ είναι σαφές. Η κυβέρνηση λέει ότι για αυτήν δεν υπάρχει θέμα εξόδου από το ευρώ. Το θέμα εξόδου από το ευρώ δεν το βάλει η κυβέρνηση, πιθανόν, όπως λέει ο κύριος Φίλης, έχει τεθεί από άλλους. Θα δούμε τι έχει τεθεί από άλλους. Και ανέφερα νωρίτερα. Τι θα δούμε, και ανέφερα νωρίτερα. Όχι, θα δούμε. Και ανέφερα νωρίτερα. Μην μιλάτε όλοι μαζί, ρε παιδιά. Ο κόσμος είναι εδώ για εσάς. Η κυβέρνηση με βάση το λαϊκό και τον εσωτερικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο συσχετισμό, δίνει μάχη για μια βιώσιμη συμφωνία. Θα την πετύχει η συμφωνία αυτή. Άρα και θα συντασσιωθούν όλες οι Κασάνδρες εντός Ελλάδας. Δεν υπάρχει επομένως. Κάνε, βέβαια δεν υπάρχει. Άρα, δεν υπάρχει, βέβαια, από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει η παραμικρή καμία επιλογή μας για να μην καμία παραμείνουμε. Τέλος. Πάμε, κύριε Βγενάκη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έστριψε χθες δια του Αραβόνου.